Σήμερα θα κάνουμε έναν οδηγό στο και να δείξουμε πώς θα βάζετε τηλεμετρία, ενδείξεις τηλεμετρίας στα βίντεο των Parrot ή Bebop ή Disco, ό,τι έχετε. Και να το κάνετε σαν αυτό εδώ πέρα που βλέπετε στο βίντεο. Πάμε να δείξουμε ποια είναι τα βήματα και τι πρέπει να κάνετε. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε σε αυτή την σελίδα εδώ. Θα την έχω και κάτω στην περιγραφή του YouTube, του βίντεο που βλέπετε τώρα. Μόλις πάτε σε αυτή τη σελίδα, θα πάτε τέρμα κάτω, κάπου στη μέση δηλαδή. Εδώ πέρα που λέει Download and Version History, θα κατεβάσετε τη version 3.4.1 του Flight Data Manager. Αυτό εδώ είναι η version αυτή εδώ. Μόλις την κατεβάσετε αυτήν, μόλις κατεβάσετε το Flight Data Manager, θα το κάνετε εγκατάσταση. Έπειτα θα πάτε σε αυτήν εδώ τη σελίδα, θα κατεβάσετε το VirBedit 5.1.2 ή το 4.2.2. Και τα δύο δουλεύουν. Εγώ έχω το 5.1.2 και δουλεύει μια χαρά σε μένα. Μην κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από το site της Garmin, την 5.3.1, γιατί δεν δουλεύουν τα pitch και τα roll. Θα το δείξουμε μετά. Αφού κατεβάσετε και το Garmin, το κάνετε και αυτό εγκατάσταση κανονικά. Και στη συνέχεια, ανοίγετε το Flight Data Manager. Αφού το ανοίξετε, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να πατήσετε εδώ πέρα που λέει Install Garmin Vir GPS Templates for Parrot, Bebop, και αυτό είναι για να περάσει να εγκαταστήσει στο Garmin το Vir τα templates των Parrot. Τα κάνετε μια εγκατάσταση αυτά και μετά πάτε εδώ πέρα που λέει Load Data from Parrot Cloud, πατάτε εδώ, θα χρειαστεί να βάλετε το username και το password που έχετε στην εφαρμογή Free Flight Pro του account σας και θα σας βγάλει όλες τις πτήσεις, τα δεδομένα της πτήσης. Ημερομηνία κανονικά. Θα επιλέξετε την ημερομηνία της πτήσης και εννοείται ότι θα είναι το ίδιο βίντεο που είχατε βγάλει εκείνη την ημέρα. Εμείς θέλουμε αυτό εδώ της 3 Μαΐου. Πατάτε αριστερό κλικ και θα σας βγάλει αυτό εδώ το Disco Data Statistics. Όταν σας βγάλει αυτό εδώ, θα πάτε πάνω δεξιά εδώ που λέει Export Data to Files, θα πατήσετε εδώ και θα κάνετε ένα φάκελο με το βίντεο έχω κάνει εγώ ένα δοκιμαστικό και θα τα ρίξετε εκεί μέσα. Θα σας βγάλει αυτό το μήνυμα μετά, είναι για να ανοίξει σε Google Earth την πτήση, δεν το θέλουμε, no, και από το Flight Data Manager τελειώσαμε, το κλείνουμε. Πάμε στο φάκελο και θα δούμε ότι τα αρχεία από το Flight Data Manager είναι αυτά εδώ που κάναμε export. Εμείς θα χρειαστούμε ή το meters που λέει ή το feet. Είναι αν θέλουμε να δείχνει σε πόδια το υψόμετρο και σε μέτρα εδώ κάτω. Εμείς εντάξει δεν είμαστε Αμερικοί, το κάνουμε σε μέτρα ή άμα θέλετε σε πόδια το κάνετε. Στη συνέχεια ανοίγουμε το VirBedit. Είναι το πρόγραμμα επεξεργασίας αυτό. Πατάμε εδώ πέρα που λέει Import Clips. Μετά πάμε εδώ που λέει Import Other. Πάμε στον φάκελο που είναι το βίντεο. Εδώ πατάμε ξανά Import Only. Θα μας βγάλει και αυτό το Optimizing. Αυτό δεν χρειάζεται βασικά.
θα σας βγάλει εδώ πέρα, άμα πατήσετε ένα κλικ εδώ, Optimize Later, είναι το κάνει σε χαμηλότερη ποιότητα το βίντεο για να είναι πιο εύκολη η επεξεργασία. Αλλά δεν χρειάζεται. Μετά αφού το περάσει το βίντεο, πάμε στο Create Video. Κάνουμε, γράφουμε εδώ τεστ ένα π.χ. το όνομα του βίντεο. Και αυτό είναι το βίντεο που ρίξαμε πριν, που κάναμε import. Το πιάνουμε και το ρίχνουμε εδώ κάτω, timeline. Εδώ θα σας ξαναβγάλει αυτό το μήνυμα. Πατήστε not now. Και θα σας περάσει το βίντεο. Στη συνέχεια, πάμε εδώ πάνω που λέει αριστερά G-Matrix. Πατάμε εδώ. Πατάμε εδώ κάτω G-Matrix. Import G-Matrix. Τώρα εγώ τα έχω περάσει από πριν, εντάξει. Θα σας δείξω πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Πάμε εδώ πέρα που λέει On my computer, browse, και πάμε στον φάκελο που ρίξαμε πριν τα αρχεία από το Flight Data Manager και επιλέγουμε αυτό το meters, το αρχείο. Εδώ μας δείχνει τώρα το σχέδιο που στο χάρτη της πτήσης, ωραία. Πατάμε use this log. Not now. Και στη συνέχεια πάμε στο templates εδώ πέρα δίπλα και εδώ πέρα τώρα από την αρχή έχει διάφορα templates εδώ πέρα να βάλουμε. Αυτό είναι για, αυτά είναι για το bpop στην αρχή εδώ πάνω. Όπως θα δείτε, όπως βλέπετε το πέρασε και έχει πάρα πολλά να βάλετε. Π.χ. μισό λεπτάκι να το βάλω εδώ να μην φαίνεται το πόδι. Όπως βλέπετε το πέρασε. Απλά τώρα έχουμε επιλέξει για bpop. Άμα έχετε το δίσκο, το δίσκο αρχίζει από εδώ. Έχει π.χ. να το κάνετε έτσι. Έχει κάποιο άλλο template να γίνει έτσι. Κάποιο έτσι. Και πάει λέγοντας. Έχει διάφορα. Επιλέγετε ποιο σας αρέσει. Έχει κάποια άλλα που δείχνουν τα G π.χ. Έχει κάποια άλλα διαφορετικά. Κάποια που φαίνονται σαν copkit από μέσα. Να περάσετε. Αυτό δείχνει και τα G εδώ πέρα στο κέντρο. Και έχει διάφορα templates που μπορείτε να βάλετε. Μια λίστα εδώ πέρα. Μπορείτε να πάτε και εδώ πέρα δίπλα να αλλάξετε χρώματα. Π.χ. να το κάνετε κόκκινο. Να αλλάξετε μετά από κάτω τα κάποια άλλα πράγματα. Και διάφορα τέτοια. Και αφού το κάνετε αυτό, το μόνο που έχετε να κάνετε μετά είναι να πατήσετε εδώ πέρα export. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Εδώ πέρα για να μην βγάλει το branding της Garmin, πατάτε None, το επιλέγετε στο None. Στα 30fps, 1080p, άλλωστε δεν τραβάει και παραπάνω ποιότητα το δίσκο. Στο Heights Target Quality, επιλέγετε που θα κάνει export το βίντεο και κάνετε export στο τέλος. Αυτή είναι η διαδικασία για να βάλετε ενδείξεις τηλεμετρίας στα βίντεό σας στο δίσκο.